Πάμε να πούμε καλημέρα. Ξορκίζουν το κακό, καθώς υποδεχόμαστε το 2023. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας, κυρία Τσανούσια. Καλά καλή είστε. Καλή χρονιά, ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Πώς ξορκίζετε το κακό? Εμείς εδώ το ξορκίζουμε το κακό με τα παπαλιούρια. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι νέοι του χωριού μας δίνονται, όπως βλέπετε, με τις φορεσιές τους, με την μάσκα που είναι από προβιά ζώου, ναι, τα μεγάλα κουδούνια που έχουν, που κάνουν πάρα πολύ δυνατό θόρυβο. Και ο σκοπός είναι να διώξουμε τα κακά πνεύματα της προηγούμενης χρονιάς και να υποδεχτούμε με το καλό το νέο έτος. Θέλετε να το ξορκίσουμε μαζί το κακό, αφού σας έχουμε. Έτσι, έτσι. Και το έθιμο βασικά έχει τις ρίζες του στα αρχαία χρόνια, στους διονυσιακούς χρόνους. Mm-hmm. Τα παπαλιούρια σήμερα μετά τη Θεία Λειτουργία θα τρέξουν στους δρόμους του χωριού και θα πάνε στα σπίτια όσων γιορτάζουν. Άντε να κάνουμε ένα ζέσταμα, πώς το κάνετε? Μπορείτε να ξορκίσετε το κακό, να έχουμε καλή τύχη, αυθονία σε όλα τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Αγάπη δηλαδή, υγεία, ειλικρίνεια, τιμιότητα. Έτσι. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά. Τώρα τι πίνουν κάτι για να ζεσταθούν? Πίνουν ένα τσίπουρο. Α, τσίπουρο. Για να ζεσταθούν. Έχουμε λίγο κρύο εμείς εδώ. Και αυτό τώρα... δεν μας χιόνισε φέτος. Ναι. Αλλά εντάξει, έχει λίγο κρύο. Με τσίπουρο είναι απαραίτητη διαδικασία. Δηλαδή πρώτα πίνεις ένα τσίπουρο και μετά ξορκίζεις το κακό. Εννοείται. Επειδή μετά θα έχουμε και κάτι κριτικά, Ιρακή πιάνει. Εντάξει, εμείς εδώ στο βουνό θέλουμε κάτι πιο δυνατό. Σε τι βαθμούς είναι το δικό σας το τσίπουρο, αφού είναι πιο δυνατό? Τι βαθμούς είναι? Σε τι βαθμούς είναι το τσίπουρο, παιδιά, το δικό μας, ξέρετε? 40. Νομίζω 40. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Έχετε υπέροχο καιρό. Ευτυχώς έχει πει ο κλέρος, έχει και καλή ημέρα. Έτσι ξεκινάει ο νέος χρόνος με ήλιο. Έχετε κάτι άλλο να μας δείξετε και να σας αποχαιρετήσουμε? Όχι. Όχι, δεν θα ξορκίσουμε το κακό. Ένα ακόμη έθιμο που έχουμε εμείς εδώ την πρωτοχρονιά. Α, έχετε. Είναι να κόβουμε αντί για βασιλόπιτα την παραδοσιακή μας κρεατόπιτα. Γιατί το χωριό μας είναι κατεξοχήν κτηνοτροφικό. Οπότε οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το κρέας για να φτιάξουν. Κοτόπουλο βάζετε ή κρέας? Όχι, πρόβιο κρέας βάζουμε. Μάλιστα. Στην κρέατα. Ξέρω. Άντε, η πεθερά μου φτιάχνει κρεατόπιτα με κοτόπουλο όμως. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Και να ξορκίσετε το κακό. Να ξορκίσετε το κακό, να μας πείτε καλά χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Μην τα αφήνουμε. Γεια σας, καλή χρονιά. Γεια.